Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους μέσα σε αυτόν τον ζεστό Αύγουστο. Έχω ξεμείνει λίγο εδώ, αλλά θα γυρίσω αυτό το βίντεο για όταν λείπω, για να σας έχω υλικό, γιατί δεν σας αφήνω έτσι φυσικά. Όμως θα ακολουθήσουν πολλά άλλα ωραία. Έρχονται και τα αδέρφια μου, έρχονται οι γονείς μου, θα πάω σίγουρα κάπου, δεν σας λέω ακόμα, αλλά θα σας γυρίσω πολλά. Έρχομαι, αν πάνε όλα καλά, έτσι και αυτό το μήνα. Ήθελα να σας κάνω ένα What I Eat in a Day, το έχω υποσχεθεί πλέον στον εαυτό μου ότι δεν θα σας αφήνω έτσι και πάνω απ' όλα δεν θα αφήνω τον εαυτό μου έτσι, στο να μην κάνω, γιατί ξέρετε, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος στο αν δεν κάνω What I Eat in a Day, τέλεια, μπορώ να φάω ό,τι θέλω, μπορώ να ξεφύγω, μπορώ να μην φάω καθόλου, πολλά υπάρχουν, θα είμαι ειλικρινή, στο τελευταίο διάστημα είχα πάλι και τα πάνω και τα κάτω, κυρίως τα πάνω θα πω, κυρίως πολύ φαγητό θα πω. Δεν ξέρω γιατί, έτσι, είχα μία όρεξη, τι να πω, μπορεί ορμόνες, πολλά μπορεί. Σήμερα όμως θα κάνω ένα What I Eat in a Day, λίγο πιο καλοκαιρινό όμως, για να δείτε λίγο τι επιλέγω αυτές τις μέρες. Και μάλιστα το σκέφτηκα γιατί τώρα έχω να πω να ψωνίσω. Οπότε τώρα που είμαστε ακόμα σπίτι και δεν είμαστε διακοπές, θα σας δείξω εγώ ένα What I Eat in a Day δροσιστικό. Και μετά στις διακοπές θα σας δείξω και τι τρώω εκεί και τι τρώνε και τα αδέρφια μου, για να καταλάβετε λίγο διαφορά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Να πω εδώ ότι έχω πιει μία βιταμίνη, έχω πιει για τον καφέ μου. Και τώρα θα κάνω πρωινό. Οπότε πάμε σε ένα λίγο διαφορετικό What I Eat in a Day σήμερα, λίγο πιο γρήγορο, αλλά εξίσου απολαυστικό. Πολλά φιλιά. Και αν δεν κάνεις ήδη follow στο Instagram, μπες να κάνεις, γιατί εκεί ανεβάζω πιο πολύ. Κάνε και ένα subscribe εδώ, γιατί μπορείς. Και ίσως κάνεις ήδη, αλλά κάνε και ένα τώρα. Και ένα σημαντικό μήνυμα για αυτό το βίντεο. Μην αφήνετε κανέναν να επηρεάζει τη σχέση που έχετε χρονικά, τη βελτιωμένη σχέση που έχετε χρονικά με το φαγητό. Σύντροφος, γονείς, φίλοι, δεν ξέρω τι, αδέρφια, δεν ξέρω, μην επηρεάζεστε, σταματήστε να ετεροπροσδιορίζεστε, ήρθε η ώρα να αυτοπροσδιοριστούμε, ήρθε η ώρα να τρώμε επειδή πεινάμε, ήρθε η ώρα να μην ξεσπάμε τα συναισθήματά μας στο φαγητό, ήρθε η ώρα να ξέρουμε εμείς τι αξίζουμε και όχι να μας λένε οι άλλοι τι αξίζουμε. Αυτά. Πάμε να φάμε. Thank you.
αυτή του What I Eat in a Day. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να τρώω όλη μέρα καλαμπουκοφρέτες με γαλοπούλα, κασέρι και τα συναφή. Πραγματικά θα μπορούσα, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Για να καταλάβετε, αυτά που σας έδειξα σήμερα είναι ότι προσπάθησα να είμαι σε μια ροή και να τηρώ κάποια πράγματα σίγουρα, αλλά θέλω να ξέρετε ότι ενδιάμεσα υπήρχε και αυτό. Δηλαδή, η σκευασία με τις καλαμπουκοφρέτες είναι πλέον κάπου εδώ. Είτε το πιστεύετε, είτε όχι. Τώρα είναι απογευματάκι, θα πάρω λίγο να δω μια φίλη μου και μετά θα γυρίσω και σίγουρα θα έχω μια μικρή λαιμαργία. Είδα ένα γιαούρτι που πρέπει να φεύγει σιγά σιγά από το ψυγείο, που θα το φάω σίγουρα. Κάνα φρουτάκι σίγουρα, κάνα σοκολατάκι, θα δείξει. Οπότε, εγώ τώρα θα σας αποχαιρετήσω. Α, εσείς θα δείτε για το βραδινό μετά, το βραδινό. Ας το ονομάσουμε έτσι. Μια λαιμαργία, λιγκουρίτσα, κάτι τέτοιο θα είναι. Ελπίζω να σας άρεσε και το καρπούζι με το ανθότυρο. Εγώ μένα μου αρέσει να το τρώω έτσι. Αυτά. Πείτε μου από κάτω αν σας άρεσε αυτή η μορφή. Κάτι περπατάει. Πείτε μου αν σας άρεσε αυτή η μορφή. Πολύ ψυχραιμία. Πείτε μου αν σας άρεσε αυτή η μορφή Full Day of Eating ή αν σας άρεσε η προηγούμενη που τα ετοιμάζαμε μαζί. Μιλούσα και πάρα πολύ και κάποιοι μου το λέγατε. Οπότε θέλω να μου πείτε τι σας αρέσει περισσότερο για να κάνουμε αυτό. Αυτά. Να τρώτε, να είστε υγιείς. Σήμερα ήταν μια απλή, τυχαία μέρα. Προσπάθησα να είναι πολύ summer κατάσταση. Δεν είχα και πολλά πράγματα στο σπίτι αυτό το διάστημα, γιατί μία έρχεσαι, μία φεύγεις, οπότε δεν έχω βασικά φαγητά σπίτι. Προσπάθησα να δημιουργήσω λίγο με τα λίγα που ψώνισα. Αυτά. Πολλά πολλά φιλιά. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ. Καλές βουτιές. Θα τα πούμε σε επόμενα πολύ πολύ συναρπαστικά βίντεο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να τρώτε.